Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Αυτό είναι το 27ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για την πειθαρχία και τη σημασία της στη δουλειά μας αλλά και στη ζωή μας. Ο Ρέι Στάνφορντ είχε πει ότι χρειάζεσαι μόνο μία ποιότητα, μόνο ένα χαρακτηριστικό για να πετύχεις. Θα πρέπει να έχεις πειθαρχία. Δεν ήθελα να έχω πειθαρχία. Νόμιζα ότι το να πειθαρχώ είναι κάποιο είδους τιμωρία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πειθαρχία είναι η ικανότητα να δώσετε στον εαυτό σας μία εντολή και μετά απλά να την ακολουθήσετε. Βέβαια, δεν μου πήρε καιρό να καταλάβω ότι ο Ρέι Στάνφορντ είχε δίκιο. Δεν πρόκειται να δημιουργήσετε κάτι αξιόλογο αν δεν είστε πειθαρχημένοι. Αν όμως είστε πειθαρχημένοι, μπορείτε να αποκτήσετε, μπορείτε να πετύχετε οτιδήποτε επιθυμείτε. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, πολύ απλό και συνήθως πολύ παρανοημένο. Οι άνθρωποι που τα καταφέρουν στη ζωή τους, είτε αυτό είναι το να γίνουν πολύ πλούσιοι, να λειτουργούν μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση, να έχουν πετυχημένες σχέσεις, να είναι υγιείς, να έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση, καλογυμνασμένο σώμα ή να ζουν τη ζωή τους με τους δικούς τους όρους, όλοι τους έχουν αναπτύξει τη δεξιότητα της αυτοπειθαρχίας. Ωστόσο, μια κοινή παρανόηση σχετικά με τους πετυχημένους είναι ότι τους αρέσει να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Αυτό όμως είναι τελείως λάθος. Στους πετυχημένους δεν αρέσει να κάνουν τα ίδια πράγματα που δεν αρέσει να κάνουν και οι αποτυχημένοι. Αλλά τα κάνουν ούτως ή άλλως. Ξυπνάνε νωρίς το πρωί και βεβαιώνονται ότι θα βρίσκονται μπροστά σε έναν υποψήφιο κάθε πρωί πριν τις 9-10. Και όσο οι άλλοι βλέπουν τηλεόραση ή βγαίνουν για καφέντες, εκείνοι εξασκούνται και μελετάνε. Γιατί να κάνουν πράγματα που δεν τους αρέσει να κάνουν? Επειδή γνωρίζουν ότι αυτό είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουν για την επιτυχία. Και έτσι πειθαρχούν τον εαυτό τους να κάνει τα πράγματα που ξέρουν ότι θα έπρεπε να κάνουν, είτε τους αρέσει είτε όχι. Προσωπικά, πλέον είμαι αρκετά πειθαρχημένο άτομο, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Δεν με νοιάζει αν όλοι οι άλλοι δουλεύουν ή δεν δουλεύουν. Δεν με νοιάζει τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Ξέρω τι έχω να κάνω και το κάνω. Βέβαια, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δεν νομίζω ότι κάποιος γεννιέται ως πειθαρχημένο άτομο. Οπότε μην ανησυχείτε αν αυτή τη στιγμή σας λείπει πειθαρχία. Είναι κάτι που μπορείτε να αναπτύξετε με εξάσκηση και όσο περισσότερο την εξασκείτε, τόσο καλύτεροι γίνεστε. Η πειθαρχία δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να πάρετε μία απόφαση και μετά να συνεχίσετε να παίρνετε αυτή την απόφαση ξανά και ξανά και ξανά. Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να χάσετε βάρος, τότε πολύ απλά θα γράψετε ένα πλάνο για το πώς θα χάσετε βάρος και μετά θα το χωρίσετε σε διαφορετικά projects για το τι πρόκειται να κάνετε για να χάσετε βάρος. Και μετά θα τα χωρίσετε σε εργασίες αυτά τα projects και θα τις βάλετε τις εργασίες στο ημερολόγιο σας για να τις κάνετε. Είτε είναι το να αγοράσετε φρούτα και λαχανικά αύριο το πρωί από το μανάβι. Είτε είναι το να πετάξετε όλα τα γλυκά και τις σοκολάτες από τα ντουλάπια του σπιτιού σας. Είτε είναι ότι θα βγαίνετε για περπάτημα ή για ποδήλατο 30 λεπτά κάθε απόγευμα. Είτε είναι ότι θα πίνετε 2 λίτρα νερό. Είτε είναι ότι θα κάνετε 5 μικρά γεύματα και θα τρώτε κάθε 3 ώρες. Οτιδήποτε και αν είναι λοιπόν, χρειάζεται να συνεχίσετε να παίρνετε αυτή την απόφαση ότι θα χάσετε βάρος ξανά και ξανά και ξανά. Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να πετύχετε ένα συγκεκριμένο στόχο στη δουλειά σας, ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ας πούμε, ότι θέλετε να γίνετε manager, τότε θα γράψετε ένα πλάνο το οποίο θα το χωρίσετε σε projects και μετά σε καθημερινές εργασίες τις οποίες θα βάλετε σε ένα ημερολόγιο για να τις κάνετε. Για λεπτομέρειες και περισσότερη ανάλυση αυτών των βημάτων έχω πραγματοποιήσει μια εκπαίδευση, την πρακτική εκπαίδευση στόχων, όπου εξηγώ με αρκετές λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο θέτω τους στόχους μου ώστε να τους πετυχαίνω. Σε αυτή την εκπαίδευση εξηγώ ποια είναι τα 4 μεγάλα τμήματα στα οποία χωρίζουμε τους στόχους μας, ώστε να έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης. Μιλάω για τη σημασία του να προγραμματίζουμε στο ημερολόγιο μας τις εργασίες που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Εξηγώ τι είναι η πειθαρχία και πώς μπορούμε να την αναπτύξουμε, τι μπορούμε να κάνουμε όταν κολλάμε κάπου, πού χρειάζεται να εστιάζουν οι στόχοι μας και πάρα πολλά άλλα. Αυτή η μονόρια εκπαίδευση είναι διαθέσιμη σε CD και μπορείτε να βρείτε το link στην περιγραφή ή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Και για να κλείσω, θα ήθελα να σας δώσω 3 πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ξεκινήσετε. Πρώτον, συνειδητοποιήστε ότι αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό στη ζωή σας, θα πρέπει να κάνετε πράγματα διαφορετικά. Μετά, δώστε στον εαυτό σας την εντολή να κάνει αυτά που ξέρει ότι έχει να κάνει. Δεύτερον, προγραμματίστε την ημέρα σας από τη στιγμή που θα ξυπνήσετε μέχρι το βράδυ που θα πάτε για ύπνο. Αν έχετε ένα πρόγραμμα, έχετε την τάση να κάνετε περισσότερα από τα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν για να φτάσετε εκεί που θέλετε. Και τρίτον, κρατήστε στο μυαλό σας την εικόνα του πετυχημένου σας εαυτού σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Οραματιστείτε μια ολοκληρωτική αλλαγή και ξεδιπλώστε αυτό το όραμα καθημερινά. Δεν θα είναι εύκολο στην αρχή. Ωστόσο, θα γίνεστε όλο και πιο δυνατοί και τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε και όχι αυτό που απλά νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε. Αυτό ήταν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και γράψτε μου ποιο τομέα στη ζωή σας θα ωφελούνταν περισσότερο αυτή τη στιγμή, αν ήσασταν περισσότερο πειθαρχημένοι. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στη διαχείριση του χρόνου, σε τεχνικές marketing, χειρισμού αντιρρήσεων,
πωλήσεων, επικοινωνίας και πολλά άλλα, επισκεφτείτε το blog μου networkpavlamarketing.gr και θυμηθείτε να κάνετε και εγγραφή συμπληρώνοντας το email σας στη φόρμα που βρίσκεται κάπου πάνω δεξιά. Επίσης κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Αποκτήστε την απαραίτητη πειθαρχία και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!